Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής. Χαίρετε καλοί μου χριστιανοί, χαίρετε καλοί μου φίλοι. Πολλά τα θέματα και σήμερα με τα οποία σκοπεύουμε να ασχοληθούμε, ελπίζοντας να μην σας κουράσουμε, αλλά να οικοδομήσουμε θετικά την ψυχή σας. Έχουμε και καλά νέα, έχουμε και λίγο δύσκολα θέματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε. Ας αρχίσουμε με το θέμα των ευρωεκλογών. Ένα ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε πρόσφατα, αλλά προς έκπληξη όλων διαπιστώθηκε η μεγάλη αποχή του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός έστρεψε το βλέμμα του σε άλλα πράγματα και δεν λογάριαζε παρά τον αγώνα των κομμάτων να συμμετέχει σε μια διαδικασία την οποία τοποθετείται αρνητικά. Γιατί? Είδαμε ότι γύρισε την πλάτη ο ελληνικός λαός σε όλα τα κόμματα. 1.000.000 λένε ήταν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία. Άλλοι απήχαν εξ αυτών, οι περισσότεροι απήχαν. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν τους εμπνέουν τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες παρατάξεις. Δεν θα μιλήσω πολιτικά, θα μιλήσω εκκλησιαστικά. Έχουν χάσει τα κόμματα τον εθνικό προσανατολισμό, τον πατριωτικό προσανατολισμό. Το ένα κολλάει στους άλλα ετικέτες και παίζουν σε ένα παιχνίδι ενός νοσηρού πολιτικού συστήματος. Θα μου πείτε, εμάς τους χριστιανούς τι μας ενδιαφέρουν αυτά και τι θα μας ενδιαφέρει η Ευρώπη. Έψαξα και βρήκα στην βιβλιοθήκη μου ένα καταπληκτικό βιβλίο του πατρός Γεωργίου του Μεταλλινού. Είναι αναζητήσεις σε καιρούς γενικής χρεοκοπίας. Είναι εκδόσεις από την Ορθόδοξη Κυψέλη. Ένα καταπληκτικό βιβλίο που αξίζει να διαβάσετε. Λέει, η Ενωμένη Ευρώπη μένει έτσι πάντα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, ως αγρός ιεραποστολικός, ως χώρος μαρτυρίας, του λόγου και του τρόπου, στάση ζωής, που συνιστά την οσρία της Ορθοδόξου παραδόσεως. Βέβαια, η ιεραποστολή αφορά ουσιαστικά όχι στην παντοειδή ηγεσία του ευρωπαϊκού χώρου, αλλά στους λαούς της, ό,τι ακριβώς είχε συμβεί στους πρώτους αιώνες της χριστιανοσύνης στα όρια της τότε ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Αυτή ακριβώς μπορεί να είναι η αποστολή ως Ορθοδόξων στην Πανευρώπη. Διαφορετικά, η παρουσία μας σε αυτή δεν θα είναι μόνο χωρίς σημασία, αλλά θα ολοκληρώσει την υποτέλεια και αλωτρίωσή μας. Η Ευρώπη θέλει να μας δώσει αυτό που τυχόν δεν έχουμε, αλλά και δικαιούται να πάρει ότι εμείς έχουμε διασώσει και αυτή το έχει χάσει. Και αυτό είναι η πολιτισμική παράδοσή μας, που μπορεί να επανασυνδέσει τη σημερινή Ευρώπη με το ορθόδοξο παρελθόν της. Αυτό τόνισε και ο πατήρ Πλακίδας Ντεσέη, πρώην παπικός μοναχός και καθηγητής και σήμερα ορθόδοξος ηγούμενος στη Γαλλία, στο 7ο Πανελλήνιο Θεολογικό Συνέδριο το 1990. Το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να είναι η αυτοκρατορία του Καρλομάγνου, αλλά η προκαρλομάγνια για τη Δύση Ρωμανία. Η παρουσία της Ορθοδοξίας στην Ενωμένη Ευρώπη οφείλει να είναι λειτουργική και πνευματική. Η Θεία Λειτουργία με όλη τη λατρεία μας είναι ο σημαντικότερος θησαυρός μας, διότι περικλεί και διασώζει δυναμικά το φρόνημα και τη ζωή μας, την πίστη και το θεόνομο τρόπο υπάρξεως των Αγίων μας. Η ασκητική παράδοση των Αγίων μας είναι η πηγή του πολιτισμού μας, του οποίου πεμπτουσία είναι το γραφικό «μακάριον εστί διδώνε μάλλον ή λαμβάνει», που αναιρεί την εγωιστική βουλημία και ατομοκρατική ιστερία.
Δεν είναι συνεπώς δύσκολο να δικαιώσει κανείς την ανησυχία αυτών που γνωρίζουν από την εμπειρία τους την Ορθοδοξία για το μέλλον όχι της Ορθοδοξίας αλλά των Ορθοδόξων στην Ευρώπη και όχι μόνο σε αυτή. Διότι το μέλλον αυτό συναρτάται με το είδος της Ορθοδοξίας που εκπροσωπείται στην Ενωμένη Ευρώπη. Συνεπώς με τη σχέση τη δική μας με την παράδοση των Αγίων μας. Διότι μόνο οι Άγιοι είναι αυθεντικοί φορείς και μάρτυρες της Ορθοδοξίας. Δεδομένου δε ότι τα μοναστήρια κατά τεκμήριον διασώζουν αυθεντικότερα τον Ορθόδοξο τρόπο υπάρξεως, ως καθολική αυτοπαράδοση στη Θεία Χάρη, η μοναστική ενορία, το μοναστήρι, θα είναι τελικά και στην Ευρωπαϊκή Διασπορά μας η μόνιμη κολυβήθρα για τον αναβαπτισμό και την αναγέννηση όχι μόνο των άλλων συνευρωπαίων μας, αλλά και των ιδίων των Ορθοδόξων. Είναι, λέει, πάρα πολύ ωραία πράγματα ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, τα οποία ουσιαστικά έπρεπε να γίνουν σημαία από τα πατριωτικά, από το σύνολο των πατριωτικών κομμάτων. Γιατί σήμερα η Ευρώπη έχει ανάγκη από την Ορθόδοξη Ιεραποστολή και τίποτε άλλο. Για παράδειγμα, μου έλεγε ο φίλος μου ο Νάσος, στο Λονδίνο υπάρχει μια ενορία του Αγίου Νεκταρίου. Εκεί κάθε Σάββατο γίνονται βαπτίσεις Άγγλων που ασπάζονται την Ορθοδοξία. Και στην Ευρώπη το ζητούμενο σήμερα είναι η στάση ζωής που η Ορθοδοξία μας, η Εκκλησία μας πρέπει να επιβάλλει. Και όχι το πώς θα εκμεταλλευτούμε οικονομικά ή θα μπούμε στον κορβανά ή θα φέρουμε προγράμματα ή θα κάνουμε το ένα ή θα κάνουμε το άλλο. Η μαρτυρία, η Ορθόδοξη μαρτυρία είναι αυτό που λείπει στην Ευρώπη. Και όμως τα κόμματα, οι παρατάξεις, τα κινήματα αναλύσκονται με τα ευρωπαϊκά θέματα όπως το νοσηρό πολιτικό σύστημα τα προβάλλει. Και γι' αυτό ο κόσμος γύρισε την πλάτη σε μια Ευρώπη που δυστυχώς πληγώνει την Ελλάδα και σε μια Ελλάδα που δυστυχώς δεν μπορεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο μέσα στην Ευρώπη. Δεν θα μπω λοιπόν σε λεπτομέρειες, δεν είναι πολιτική η εκπομπή για να αναλύσουμε πολιτικά το τι συνέβη και ο κόσμος γύρισε την πλάτη στο πολιτικό νοσηρό σύστημα, αλλά αυτό που θα συνιστούσα σε όλους, θα πρέπει να κάνουν αλλαγή στη στάση τους, αλλαγή στην νοοτροπία και να δούνε πλέον διαφορετικά το πλαίσιο που μας ενώνει, που καθορίζει τη σχέση μας με την Ενωμένη Ευρώπη και με τους λαούς. Έχουμε μάθει κάποιους όρους, οι λαοί των εθνών, τα έθνη, οι ακροδεξιοί, οι αριστεροί, οι σοσιαλιστές. Αυτά έχουν κουράσει τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει παράδειγμα. Θέλει ηγέτες που να του λέει η καρδιά τους. Να μην παίζουν το πολιτικό παιχνίδι και να γίνονται πιόνι σε μια σκακέρα που κινούν άλλοι. Θα τελειώσω τη μικρή αυτή παρένθεση. Δεν θα σχολιάσω κανένα. Θα πρέπει όλοι να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Όλοι μας πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να δούμε και να διορθώσουμε τα λάθη μας, να ζητήσουμε συγγνώμη από το λαό, από τους ανθρώπους που πληγώσαμε με τη στάση μας, με τη συμπεριφορά μας και με τον τρόπο που προσεγγίσαμε την Ενωμένη Ευρώπη. Γιατί η μόνη προσέγγιση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ορθόδοξη Ιεραποστολή, όσο και να ακούγεται περίεργο σε κάποια αυτιά. Αυτό έχουμε εμείς. Αυτή η στάση ζωής λείπει. Το παράδειγμα το οποίο θα έκανε τον Ευρωπαίο να δει κάτι διαφορετικό και να προσεγγίσει τους Έλληνες με διαφορετική ματιά. Το φιλότιμο που λέμε. Και όμως, τι λένε για την Ευρώπη? Θα βγουν ευρωβουλευτές, 21 ευρωβουλευτές, θα παίρνουν 30.000 το μήνα, όλα οικονομικά, τα έχουμε ισοπεδώσει. Θα μπουν, λέει, σε διάφορες επιτροπές, θα χαθούν. Όχι.
Εκεί έπρεπε να δίνουμε μαρτυρία, ορθόδοξη μαρτυρία. Μόνο έτσι θα διασώσουμε την Ευρώπη. Η οποία Ευρώπη, σύμφωνα με τον Άγιο Παΐσιο, διαλύεται. Αποτελεί μια κουρελού. Γιατί αποτελεί κουρελού? Γιατί υπάρχουν μίση ανάμεσα στους λαούς, τα οποία δεν μπορεί να διαλυθούν παρά μόνο με ένα και μοναδικό πρόσωπο. Το πρόσωπο του Ιησού, του Ιησού Χριστού. Το πρόσωπο της αγάπης. Όπως αυτό διδάσκεται μέσα από την Ορθόδοξη Εκκλησία, διαφυλάχτηκε μέσα από τις ιερές παραδόσεις μας, διαφυλάχτηκε μέσα από τους Αγίους μας. Έχουμε Αγίους που δείχνουν με το παράδειγμά τους πώς πρέπει να πορευόμαστε σαν άνθρωποι. Αυτό έπρεπε να κάνουμε. Αυτό έπρεπε να τονίσουμε, έτσι να συνεγείρουμε τον κόσμο. Ο κόσμος είδε ότι μία από τα ίδια είναι όλο, κάνανε διακαναλικές αναφορές, εκεί πώς τα λένε, διακαναλικές συνεντεύξεις, μιλούσαν μεταξύ τους, άντε την Ευρώπη οικονομικά, να δουν από εδώ την πολιτική. Η πολιτική καθορίζεται από το πόσο εμείς θα έρθουμε πιο κοντά στη μετάνοια. Και εμείς δεν είμαστε κοντά στη μετάνοια. Πώς να το κάνουμε? Δεν προσεγγίζω ένας τον άλλον. Δεν έχουμε να πιαστούμε από κάποιον. Σήμερα λείπουν οι ηγέτες. Και θέλετε να κάνω και μια πρόβλεψη, να την κάνω. Πιστεύω τώρα ότι θα αλλάξουν πολλά σε πολλά κόμματα. Ούτε ακόμη και ο Βελόπουλος που λένε ότι πήρε παραπάνω ποσοστά, διπλασίασε τα ποσοστά του, δεν είναι τόσο, δεν ερμηνεύονται τόσο τα ποσοστά του σε ψήφους. Ο ελληνικός λαός έχει πλέον μπουχτίσει από αυτό το πολιτικό, τυπικό, ανούσιο λόγο. Θέλει κάτι διαφορετικό. Θέλει ελπίδα, θέλει όραμα, το οποίο δεν το δίνει κανένας. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ούτε θα κρίνω, ούτε θα μιλήσω για καμία παράταξη. Αλλά θα πρέπει πλέον να αναλογιστούμε πού βαδίζουμε. Πλησιάζει. Βλέπετε ότι είναι πολεμικές οι αρχές και πλησιάζει ο πόλεμος από παντού. Το βλέπετε. Πολλοί αδιαφορούν. Και περισσότερο αδιαφορία βλέπουμε από τις παρατάξεις. Ασχολούνται και τη βάζουν με άλλα θέματα, αλλά με τα βασικά θέματα δεν ασχολούνται. Μιλάνε για την ακρίβεια. Ωστόσο δεν δίνουν το παράδειγμα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Τι έκανε ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάτης? Έγινε ο ίδιος αγρότης και δίδασκε στον κόσμο το πως η πρωτογενής παραγωγή μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην αναβάθμιση και στην ανάπτυξη του πολιτισμού, στην ανάπτυξη του ανθρώπου. Ο άνθρωπος σήμερα πρέπει να βγει από τις καφετέρειες, να βγει από τα μπαρ και όλα αυτά τον τρόπο ζωής το δυτικό, τον τρόπο ζωής που μας έχουν επιβάλει ξένοι παράγοντες. Και εμείς τον έχουμε αποδεχτεί αμαχητή. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τρόπο ζωής και να βγούμε στη φύση. Ακόμη και να μην έχουμε, να καλλιεργήσουμε κάτι στο μπαλκόνι μας. Να ασχολούμαστε με τη γη. Αυτό ξεκουράζει τον άνθρωπο. Τον ανανεώνει. Τον γεμίζει ελπίδα. Και αυτό το παράδειγμα θα πρέπει να το δίνουν οι ηγέτες. Δεν το δίνει κανένας. Όλοι όταν βάλουν το χέρι τους στο δημόσιο κορβανά, χάνονται. Κοιτάνε πώς θα λύσουν τα προσωπικά τους προβλήματα. Και γι' αυτό ο λαός αργά ή γρήγορα τους κατανοεί και τους καταλαβαίνει και τους γυρίζει την πλάτη. Χρειάζεται λοιπόν έμπνευση, όραμα, αγιότητα ζωής. Και όχι κοροϊδία, όχι ψεύδος. Γιατί με το ψεύδος έχει κοντά ποδάρια, λέγανε στο χωριό μου. Αποκαλύπτεται αργά ή γρήγορα. Το βλέπετε και το διαπιστώνετε παντού. Βλέπετε
να παρουσιάζεται κάποιος μετανιωμένος, δεν ξέρω σε ποιο πετραχύλι μετάνιωσε, και μετά αφού τελειώσουν και δεν καταφέρει το σκοπό του, που ήταν να τα προγράμματα, τα κονδύλια, να φέρει από την Ευρώπη, όταν δεν κατάφερε το σκοπό του, αρχίζει και γίνεται υβριστής. Και επιμένει σε αυτές τις ανοησίες, τις οποίες επισήμαναν κάποιοι για να μετανοήσει. Αλλά δεν φταίει μόνο αυτός. Φταίνε κι άλλοι. Δεν θα μπορούσε, επειδή κουράζω αρκετούς και δεν ενδιαφέρει τους πολλούς τι κάνουν. Πλέον έχουν γυρίσει την πλάτη και θα πρέπει να το καταλάβουν. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία, να αλλάξει η ζωή, να αλλάξουν οι διαθέσεις, να δώσουν την ελπίδα στον άνθρωπο. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν δίνει την ελπίδα. Παίζουν με τα κανάλια, παίζουν με τα media, παίζουν με τα βίντεο, με τα views, ποιος θα έχει ο καθένας περισσότερα views ή όχι, δηλαδή περισσότερες, ποιοι θα έχουν τραβήξει περισσότερο κόσμο, με αυτά παίζουν. Αυτά δεν είναι, δεν καθορίζουν τη ζωή μας. Η ζωή μας την καθορίζουν άλλα πράγματα. Την καθορίζει η συμπεριφορά μας προς τον πλησίον. Η συμπεριφορά μας και η σχέση μας προς τον Θεό, προς τον Χριστό μας. Η επαφή μας με το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο τι σημαίνει? Καλή αγγελία. Εμείς δεν θέλουμε την καλή αγγελία. Θέλουμε κακές αγγελίες. Ποια είναι λοιπόν η καλή αγγελία σήμερα που γράφεται? Είναι απόδοση της εορτής του Πάσχα. Πασχαλινή θα έλεγα μέρα, αφού και η Θεία Λειτουργία είναι ακριβώς όπως του Πάσχα. Αύριο, σήμερα δηλαδή, αύριο που θα βγει η εκπομπή στο φως, είναι της αναλήψεως. Κανείς δεν αναρωτιέται γιατί ο Θεός ανελήφθη έτσι. Τι παράδειγμα ήθελε να δώσει εμάς? Όλες αυτές τις μέρες τα Ευαγγέλια μιλούσαν και μιλούσε ο ίδιος ο Κύριος για την αποστολή που ήρθε να ολοκληρώσει στη γη. Και για τον προορισμό του ανθρώπου. Αυτό δεν το έχουμε, το έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει τον παράδεισο. Χάσαμε τον προσανατολισμό μας. Ποιος ενδιαφέρεται για τον παράδεισο σήμερα? Ο Χριστός έδειξε με την ανάληψή του, τον βλέπαν οι μαθητές, ανελήφθη. Μέσα στη δόξα ήρθαν και τον πήραν οι άγγελοι. Ανελήφθη στους ουρανούς. Τι σημαίνει αυτό? Πήγε στην πατρίδα που έχει ετοιμάσει και για μας. Και εμείς συμμετέχουμε, μας έδειξε δηλαδή ο Κύριος με το παράδειγμά του την ελπίδα την αιώνια, της αιώνιας ζωής. Ότι ανελήφθη, έφυγε, αναστήθηκε, έφυγε από το νεκρό στον φως. Ήταν νεκρός και ανέστη. Αναστήθηκε. Και αναστήθηκε για να μας δείξει σε εμάς ότι υπάρχει η άλλη ζωή, υπάρχει το φως. Σήμερα ψάχνουν να βρουν εξωγήινους, να βρουν άλλη ζωή, να βρουν άλλους πολιτισμούς. Και εδώ έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας και τον πολιτισμό το δικό μας. Ξεχνάσουμε να κλείσουμε και τα κινητά και βαράνε. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Να το κλείσουμε να μην μας ενοχλεί. Λοιπόν, και εδώ ασχολούμαστε, αντί να ασχολούμαστε με τον παράδεισο, ασχολούμαστε με ευτελή πράγματα. Φεύγουμε, καλοί μου άνθρωποι, από τη ζωή. Κατεβαίνουμε, ανεβαίνουμε ένα βουνό και μετά αρχίζουμε και το κατεβαίνουμε. Είμαστε περαστικοί και πρέπει να πάμε προς την πατρίδα μας. Ποια είναι η πατρίδα μας? Η αιώνια ζωή, ο παράδεισος. Να αγωνιστούμε για αυτή. Αγωνίζεται σήμερα κανείς για τον παράδεισο? Θα μου πείτε πώς να αγωνιστώ. Πρώτον, καθαρίζεις τον αγρότη. Όπως είναι το χωραφάκι που σου έχει δώσει έξω και βλέπεις και το καλλιεργείς και βγάζεις τους καρπούς και τρέφεσαι, έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου. Ένα απλό χωραφάκι, το οποίο αν το καλλιεργήσεις σωστά, το καθαρίσεις από τα ζυζάνια, από την αμαρτία, τότε τι κάνει αυτό το χωραφάκι? Αρχίζει και βγάζει καρπούς, γλυκούς καρπούς. Τι έβγαζε ο Χριστός μας, τι βγάζαν οι Άγιοι μας? Θαυματουργούσαν. Αυτή είναι η καρπή ενός ανθρώπου που αγαπά την αγιότητα και μοχθεί για αυτή. Λέει ο τάδε έχει δυνατή προσευχή. Όταν προσεύχεται, ο Θεός αμέσως ανταποκρίνεται και κάνει το θέλημά του. Ναι. Γιατί ανταποκρίνεται? Γιατί η καρπή που βγαίνει από την ψυχή είναι καρπή χαράς.
καρπή φωτός, καρπή ελπίδος, καρπή οράματος, καρπή ίασης των ψυχών. Πήγαινε στον Άγιο Παΐσιο και δεν χρειαζόταν να πεις τίποτα. Ειλικρινά, πήγα αρκετές φορές και κάτσα μαζί του. Μου αρκούσε να είμαι κοντά του. Ήμουνα με τον Άγιο Γέροντα, τον Αγλάφο, τον Πατέρα Παναγιώτη, και τι έβλεπα. Μου αρκούσε, καλή μου χριστιανή, να είμαι δίπλα του. Δεν με ένοιαζε τίποτε. Γιατί? Γιατί ένιωθα αυτή την αγαλίαση, αυτή την καθαρότητα της ψυχής που σε κάνει σαν μέλισσα, σε τραβάει όπως τραβάει η μέλισσα, είναι το νέκταρ που τραβάει η μέλισσα και κολλάς. Κολλούσαμε στον παππούλι και τον κοιτούσαμε στο στόμα τι θα πει, γιατί πάντα έβγαζε από το στόμα του αγάπη, έβγαζε αυτό που είχε η ψυχούλα του, καρπούς γλυκούς, οι οποίοι χόρτεναν οι πλησίον του. Και τι ήταν αυτοί, ο καλός ο λόγος. Μας λείπει σήμερα ο καλός ο λόγος. Έχουμε γίνει πονηροί, γόητες, εγωιστές. Ταλαιπωρούμαστε μεταξύ μας. Κοιτάμε τα συμφέροντα. Ο Θεός τα αλλάζει όλα. Να πω αυτό το παράδειγμα με το καλό παιδί αυτό. Αυτό για μένα ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία εκλογής των Ευρωβουλευτών για μένα, όσο και να το καταφθηριάζουν. Είναι ο Νίκος Φαναδιώτης. Θα μου πείτε, ένα μοντέλο έστειλε που λένε, ναι, κάνει ομολογία Χριστού. Προβάλλει μια χριστιανική στάση ζωής. Καθίσταται ιεραπόστολος στην Ελλάδα, όχι Ευρωβουλευτής. Και θα δείτε πόσο θα πετύχει έναντι των άλλων. Οι άλλοι τι είναι, μέσα στις λοβιτούρες, μέσα στις επιτροπές, το πώς θα βγάλουν περισσότερα χρήματα, να πάρουν από εκεί. Ο Νίκος τι είπε, βγαίνει στα κανάλια και ομολογεί. Δεν το ξέρω το παιδί, μια φορά τον είδε στον Παπαγιώργη και άλλη μια φορά στο Σύνταγμα που μίλησε. Αλλά κοιτάξτε πώς τον ευεργέτησε ο Θεός. Το σύστημα, το νοσηρό αυτό σύστημα της ανομίας, των εκφραστών της ανομίας, λόγω της ομολογίας προς τον Χριστό τον είχε βγάλει απ' έξω. Ούτε δουλειές είχε το παιδί, ούτε τίποτε. Ζούσε την οικογένειά, δεν διαμαρτυρήθηκε όμως ποτέ. Δοξολογούσε το Θεό. Ζούσε το Θεό και ζούσε χριστιανική ζωή. Δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ. Να πως κατάντησα που είμαι χριστιανός. Έκανε υπομονή. Και ο Θεός τον έκανε Ιεραπόστολο στην Ευρώπη. Ιεραποστόλους θέλαμε σήμερα. Αλλά τα κριτήρια αυτών των πολιτικών αρχηγών ποια ήταν? Τα πτυχία, οι γνώσεις, αν ξέρει ο άλλος λέει τι είναι ΑΟΣ, αν ξέρει τα εθνικά, μπουρδολογίες. Αν ξέρει τι γίνεται με τους λαθρομετανάστες, βλέπετε αυτούς τους κακότροπους συναδέλφους δημοσιογράφους, που προσπαθούν, καλούν κάποιον και προσπαθούν πώς θα τον στριμώξουν, να τον βάλουν στα κάγκελα για να δείξουν αυτοί οι ανώτεροι και να τον υποβιβάσουν. Ντροπή τους. Κι όμως το παιδί ομολογούσε. Ομολογούσε Χριστό. Τον χάρηκα ειλικρινά. Δεν τον ήξερα. Τον χάρηκα. Νομίζω είναι ο πιο άξιος από όλους. Ειλικρινά σας το λέω. Ακόμη και μέσα στο χώρο της παράταξης που βγήκε στη Νίκη, δεν τον αξιολογούν σωστά. Ποια ήταν η πρώτη, ο Παύλος, τι ήταν η χριστιανή μου πρώτα, διώχτης του Χριστού. Κυνηγούσε τους χριστιανούς. Τι έγινε, ο Απόστολος των Εθνών έγινε μετά, τη μετάνοια. Γιατί να μην το δεχτούμε αυτό. Όλοι τα βλέπουν μέσα από τα κοσμικά κριτήρια. Ας το δούμε πνευματικά. Ας προσευχηθούμε να ενδυναμώσει την ομολογία του και τη χριστιανική στάση ζωής που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Και θα δείτε ότι θα αφήσει εποχή στην Ευρώπη. Θα μιλούν όλοι γι' αυτόν.
Αυτή είναι η δική μου άποψη. Θέλετε να πείτε οτιδήποτε, ας πείτε οτιδήποτε. Δεν, με αυτόν τον τρόπο δεν λέω ότι τα άλλα τα παιδιά που υποψήφια από όλες τις παρατάξεις ήταν ανίκανοι ή όχι. Αλλά εγώ τι είδα. Βγάλαμε ένα βιβλίο, το ξαναστείλαμε, το ξαναβγάλαμε στο στήλο το Μάιο, πώς πρέπει να ψηφίζουμε. Δεν το διαβάσανε πολύ. Εκεί οι Άγιοι έδιναν, όχι εμείς, τον τρόπο της επιλογής μας. Σήμερα όμως εμείς λειτουργούμε κοσμικά, λειτουργούμε μακράν του Παραδείσου, γιατί ο στόχος μας δεν είναι ο Παράδεισος. Και όταν μας καλεί ο Θεός, ξέρετε σαν και ποιος μοιάζουμε, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, σαν και αυτούς που μαζεύουν, σαν τον πλούσιο που μάζευε και γέμιζε τις αποθήκες του, έκανε το ένα, έκανε το άλλο, και όταν ήρθε η ώρα, είδε το φτωχό Λάζαρο που δοξολογούσε το Θεό με τα ψίχουλα της ζητιανιάς του, να χρείεται βασιλιά στη Νέα Πολιτεία και να τον παίρνουν άγγελοι και να τον στεφανώνουν. Και είδε τον εαυτό του να τον κρατάνε οι δαίμονες και να τον οδηγούν σε μια κόλαση, ειλικρινή κόλαση, την οποία κόλαση προετοιμάζει το κοσμικό φρόνημα, το οποίο δυστυχώς όλοι έχουμε. Ας αλλάξουμε φρόνημα. Ξέρετε, μιλούσα με κάποιο πνευματικό από το Άγιο Όρος και του έλεγα πόσο ο άνθρωπος σήμερα δεν γνωρίζει βασικά πράγματα στην εξομολόγηση. Και συζητούσαμε και μου είπε, έκανα εγώ τον εξομολογούμενο και άρχισε να με ρωτάει ο γέροντας, όταν ήσουν μικρός που έζησε, σε πόλη ή σε χωριό? Στο χωριό του. Και έκανε ερωτήσεις γύρω από τη ζωή του χωριού. Είπες, αποκάλεσες ποτέ κάποιον παιδί της ηλικίας σου ή κάποιον άλλο, τον έστειλες στον έξω από εδώ? Με αυτή τη βρισιά που κινήσουν συνήθως την είχαν καραμέλα. Κανείς δεν το εξομολογείται αυτό, το θεωρεί φυσιολογικό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μας το έλεγε ο Άγιος Παΐσιος κάποτε. Ένας πατέρας πήγε στον Άγιο Παΐσιο γιατί το παιδί του είχε πρόβλημα. Ήταν δαιμονισμένο. Έπεφτε κάτω, έκανε τρέλες, είχε τάσεις αυτοκτονίας και έκανε διάφορα πράγματα τα οποία κούραζε την οικογένειά του. Ο γέροντας, ο Άγιος, τι του είπε? Του υπενθύμησε ότι όταν ήταν μικρός, ο ίδιος έδωσε δικαιώματα γιατί τον έστειλε στον έξω από εδώ, το παιδί του, και απέκτησε δικαιώματα ο άλλος και τον χτυπούσε σαν χταπόδι. Και έχουμε σήμερα προβλήματα τέτοια σε οικογένειες. Έχουμε προβληματικά παιδιά και να ζουν με προβληματικούς γονείς. Και λέει ο άλλος, δεν έχω ρε αδελφέ, λέει, να πω τίποτα. Πεθαίνει. Και λέει, καλός άνθρωπος ήμουν. Αυτό που λέει καλός άνθρωπος ήμουν, να κάνει την κριτική μόνος του και ουσιαστικά βγάζει τον εαυτό του από τα άλλα, από όλα τα άλλα, δείχνει πόσο άγνοια έχουμε απέναντι σε αυτό που λέμε αμαρτία. Αμαρτάνουμε καθημερινά όλοι μας. Η γεμάτη είναι η μέρα μας από την αμαρτία. Και γι' αυτό υπάρχουν προσευχές της Εκκλησίας όλη την ημέρα και το βράδυ για να διώχνουμε αυτές τις τάσεις που έχουμε προς την αμαρτία. Είπε ένας χριστιανός, λέει, γέροντα, είμαι άντρας και όταν βλέπω, λέει, μια όμορφη γυναίκα, πέφτουν τα μάτια πάνω. Πάνω. Και του λέει ο γέροντας, είσαι παντρεμένος? Ναι, λέει γέροντα. Έχεις παιδάκια? Έχω παιδάκια. Γυναίκα σου την αγαπάς? Την αγαπάω, λέει τη γυναίκα. Τότε λέει, γιατί πέφτει το μάτι σου πάνω? Λέει, ιατρικό είναι. Το δικαιολόγησε αμέσως. Όχι. Είναι ο διάβολος που σε στρέφει. Βλέπει ο Άγιος Ιάκωβος ο Σαλίκης. Όταν ήρθε στην Αθήνα, έβλεπε με τα μάτια της ψυχής. Και είδε, λέει, στην Πανεπιστημίου να γίνεται με ένα μηχανάκι να κάνει σούζα. Και έβλεπε το δαίμονα να τραβάει το παιδί από το
από το σβέρκο, από το λαιμό προς τα πίσω και εκείνο να σηκώνει το μηχανάκι, ήθε θέλοντας να τον σκοτώσει. Έβλεπε τους δαίμονες. Έτσι έχουμε κι εμείς. Βλέπεις, προχωράς στον δρόμο και από τη μια μεριά περνάνε κάποιοι άνθρωποι και απαρατήρητοι και ο άλλος θα σε στρέψει εκεί που θα μπορεί να αμαρτήσεις με το μάτι σου. Γιατί τι μας είπε ο Χριστός? Όταν επιθυμήσεις κάποια ή για τις γυναίκες κάποιον, είναι σαν να ολοκλήρωσες την πράξη της πορνείας, της μοιχείας. Τόσο είναι, τόσο όχι σύνθετα, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Τι πρέπει να λέμε λοιπόν? Λέω γέροντα, και τι πρέπει να λέει αυτός ο άνθρωπος εκεί που πήγε? Τι πρέπει να λέμε, λέει γέροντα, αφού πάει το μάτι μας? Όταν πάει το μάτι σου, πες Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ελέησόν με, θα δεις ότι θα ξεφύγει αμέσως. Ή θα δεις την κοπέλα που θα δεις ή τον άντρα που θα δεις με διαφορετική ματιά. Σαν συνάνθρωπό σου, σαν αδελφό σου, σαν αδελφή σου. Έτσι γίνεται. Αυτή είναι η κατήχηση της Εκκλησίας μας. Εμείς σήμερα δεν βγάζουμε καλούς κακούς από την ψυχή μας. Μου έκανε κάποιος, λέει, κάνεις ιεροκρατάκριση συνέχεια, λες το ένα το άλλο. Το κάνω σε θέματα πίστεως. Εκείνος όμως είναι, έχει δίκιο άνθρωπος. Χίλια δίκια έχει. Ξέρετε γιατί έχει δίκιο? Γιατί έχει κουραστεί ο κόσμος από την αυτοκριτική, από την κριτική που ασκεί ο ένας τον άλλο. Ακόμη και σε θέματα πίστεως. Έχουμε κουραστεί από το ακατήχητο της ψυχής μας. Θέλουμε κάποιον να μας δώσει όραμα. Αυτό είναι μόνο ο Χριστός, οι Άγιοι μας. Οι Άγιοι μας. Αυτοί μας δίνουν την ελπίδα, το όραμα, μας ανακουφίζουν, αγαλιάζουν την ψυχή μας. Δείχνουν με το παράδειγμά τους τον τρόπο μου προς ανατολισμό. Ο Χριστιανός δεν έχει να φοβηθεί τίποτε, γιατί ξέρει ότι εδώ είναι περαστικός. Και γι' αυτό τα παλικάρια της πρώτης γραμμής του Αγίου Κωνσταντίνου ήταν αλόβητα. Δεν μπορούσε να τα πλησιάσει το δαίμονας. Να γιατί νικούσανε. Γιατί ήταν τόσο καθαρά που ο δαίμονας δεν τα πλησίαζε. Δεν μπορούσε να τα χτυπήσει, να δημιουργήσει πρόβλημα. Και γι' αυτό, αν και μικρότερος ο στρατός του Αγίου Κωνσταντίνου, εν τούτης δεν φόταν νικηφόρος, δεν έχασε ούτε μία μάχη ο Άγιος Κωνσταντίνος. Και έπρεπε να είναι το παράδειγμα σήμερα στους ηγέτες μας. Ήταν αυτός που έκτισε τη Ρωμανία, την αυτοκρατορία μας. Αυτή ήταν η ορθόδοξη αυτοκρατορία, όπου οι χριστιανοί είχαν προσαρμόσει τη ζωή τους, ήταν στάση ζωής. Αυτή την ορθοδοξία έχασε η Δύση από τον Καρλομάγνο και μετά. Και τώρα έχει μείνει μέσα, έχει εγκλωβιστεί και ο Πάπας και οι Προτεστάντες στον Καρλομάγνο. Και βλέπετε, έχουν κοσμικό φρόνημα, έχουν βιώσει και έχουν νομιμοποιήσει, εκλογικεύσει θα έλεγα την αμαρτία. Και την έκαναν τρόπο ζωής. Και αυτοί μας επιβάλλουν. Ενώ εμείς έπρεπε να επιβάλλουμε αυτόν τον τρόπο που διδάσκει ο Χριστός μας. Έχουμε πολλούς Αγίους. Έχει δίκιο ο πατήρ Γιώργιος ο Μεταλλήμιος. Αλλά ποιος τον άκουγε? Ποιος τον άκουγε? Ποιος διαβάζει σήμερα βιβλία? Είμαστε όλοι τόσο εγωιστές που μπαίνουμε μέσα στο ίντερνετ και θέλουμε να γράψουμε ο καθένας τη σκέψη μας. Να τονίσουμε αυτό που σκεφτήκαμε, που είπαμε, να νιώσουμε σπουδαίοι, ότι προσφέρουμε κι εμείς. Καλό είναι αυτό. Αλλά κοίταξε, βρε άνθρωπε, την ψυχή σου. Κοίταξε τον συνάνθρωπό σου. Κοίταξε να καθαρίσεις τον εαυτό σου πρώτα. Και όλα τα άλλα θα έρθουν.
έχουμε τώρα τους ηγέτες μας να εφαρμόζουν μια ατζέντα, εντολές δηλαδή, και να λειτουργούν ως πυθύνια όργανα της νέας τάξης. Πολλοί λένε τι θα κάνουμε, δεν θα πάρουμε την ατζέντα, δεν θα πάρουμε αυτό που ετοιμάζουν τώρα, τον παγκόσμιο αριθμό, δήθεν για ψηφιακούς λόγους. Ξέρετε, δεν σας το πω. Και η ψηφιακή όλη αυτή δεν είναι για τη διευκόλυνση. Είναι για το πώς θα παίρνει περισσότερα το κράτος. Δεν μας διευκολύνουν. Ας πούμε για παράδειγμα τι έκαναν. Διώχνουν τους υπαλλήλους από την εφορία που ήταν παλιά και δίνουν τη δουλειά στους λογιστές, στους συμβολιογράφους και στους δικηγόρους. Να απαλλαγεί από το βάρος. Να το ρίξει που αλλού το βάρος. Αυτό δεν είναι πρακτική λύση. Έτσι λέει, διώχνουμε τη γραφειοκρατία. Πώς θα τη διώξεις? Πας να κάνεις μια μεταβίβαση ενός ακινήτου και μαζεύεις 1,000 χαρτιά ταυτότητες κτηρίου, ενεργειακά, πιστοποιητικά, για να πληρώνονται όλοι και να πληρώνονται, να μην πληρώνει το κράτος. Για να σπαταλέτε το χρήμα γύρω-γύρω και το κράτος να εισπράττει το ΦΠΑ. Και στο τέλος το κατοστάρικο με το 24% να μειώνεται μέχρι να σου αφήσουν να σου αδειάσουν την τσέπη. Να σε κάνουν εξαρτώμενο. Και να γιατί η ακρίβεια. Έφτασε να λένε οι υπουργοί της κυβέρνησης ότι τα προϊόντα που εξάγουμε είναι κατωτέρες καταστάσεως, είναι κατώτερα λέει από άλλα προϊόντα χωρών, γι' αυτό είναι και φθηνότερα στο εξωτερικό, ενώ εδώ πουλούνται ακριβότερα. Μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Μας κοροϊδεύουν. Κατώτερες λέει ποιότητες προϊόντα. Πού ακούστηκε αυτά? Ακόμη και έτσι να ήταν, μπορεί ένας υπουργός να τα πει? Θα κοιτάξει να το διορθώσει. Όχι να βγει δημοσίως και να το πει και να γίνεται περίγελος. Αλλά αυτό δείχνει ανόητο πνεύμα. Αρρωστημένο μυαλό. Και εμείς απέχουμε από αυτούς. Το ίδιο είμαστε κι εμείς. Κακής ποιότητος προϊόντα βγάζουμε. Και τα βγάζουμε από την ψυχή μας. Μας αρέσουν οι κριτικές. Να μειώνουμε τον άλλον. Είναι ωραίο να το μειώνεις τον άλλον. Και να φαίνεσαι εσύ ότι είσαι ικανότερος. Δεν λέμε, οι Άγιοι τι λέγανε? Νιώθανε για να φτάσεις στην αγιότητα. Υπάρχει ένα βήμα. Πρέπει να νιώσεις χειρότερους από όλους τους ανθρώπους. Να νιώθεις τον εαυτό σου ως μίασμα που σε έφερε ο Θεός στον κόσμο και εσύ έκανες τα αντίθετα από αυτά που έπρεπε να κάνεις. Και όχι από τώρα, από τα γενοφάσκια σου. Πώς θα καθαρίσεις την ψυχούλα σου? Και κουβαλάει η αμαρτία, γι' αυτό κουβαλιέται από γενιά σε γενιά. Και γίνεται κακός. Όταν ζει κάποιος μέσα σε χώρο στενό, στενάχωρο, και ζει στη στεναχώρια, στη θλίψη, και αυτός το προϊόν που θα βγάλει θα είναι στενάχωρο. Αν ζει μέσα στην πονηριά, το προϊόν που θα παράγει θα είναι πονηρό. Και αυτό περνάει και μέσα από την εγκυμοσύνη της γυναικός, όσο και να φαίνεται περίεργο. Από την στιγμή της σύλληψης. Από τη στιγμή της σύλληψης αρχίζουν τα πάντα. Ξέρετε τι μου έκανε φοβερή εντύπωση, το γράψαμε στο στήλο Ορθοδοξίας και πάλι το Facebook δεν μας αφήνει να διαφημίσουμε την εφημερίδα. Δεν δέχεται, λέει, θέλουμε ταυτοπροσωπεία. Έβαλε την ταυτότητα την αστυνομική. Όχι, θέλει την καινούργια ταυτότητα. Βάζω το διαβατήριο που έχω, το δίπλωμα του αυτοκινήτου. Όχι, θέλουν καινούργιο δίπλωμα. Βρίσκουν διάφορες προφάσεις και λόγους να απορρίπτουν αυτούς που διαδίδουν, που προσπαθούν να διαδώσουν, έστω με τις λιγοστές δυνάμεις. Δεν το κάνουμε εμείς. Ο Θεός είναι που λειτουργεί. Εμείς τίποτε δεν κάνουμε. Όλα τα καλά είναι του Θεού.
Όλα τα κακά είναι δικά μας. Αυτό να το καταλάβω. Καταλάβατε τι είπα. Μου το είπε κάποιος γέροντας. Τα καλά που λένε ότι κάνω είναι του Θεού, δεν είναι δικά μου. Άρα δεν πρέπει να καφιόμαστε γι' αυτά. Τα κακά είναι δικά μου. Και πρέπει να τα έχω πάντα, όπως λέει ο βασιλιάς Δαβίδ, ενώπιον του Θεού, να τα βλέπει. Βλέπουμε μάνες σήμερα, όσοι τηλεφωνούν εδώ, χαροκαμένες μάνες που έχουν τα παιδιά τους άρρωστα. Σήμερα είδα εδώ δίπλα στην πλατεία του Δουργούτη έναν ανάπηρο με καροτσάκι. Είχε ένα μαξίδιο, κυκλοφορούσε και είχε σταματήσει μόνος του σε μια γωνιά, έβγαλε το κολασιό του και έτρωγε. Δεν ζητιάνευε. Απλώς κάθισε εκεί, ήθελε να βγει λίγο έξω, να πάρει αέρα. Δεν είδα κανείς να τον πλησιάζει, να πει μια κουβέντα μαζί του. Τι κάνεις ρε αδερφέ, πώς είσαι. Όπως πλησίασε ο Χριστός μας τον παράλυτο. Και να τον ρώτησε όμως, θέλεις να σε κάνω καλά. Σεβάστηκε το αυτεξούσι του ανθρώπου. Θα μπορούσε, εμείς θέλουμε αμέσως. Δεν λέμε στον Χριστό μας, Χριστέ μου, θέλεις το παιδί μου να το κάνεις καλά. Εάν είναι θέλημά σου, κάντο. Εάν δεν είναι, άστο. Ας είναι δοξασμένο το όνομά σου και στην μια περίπτωση και στην άλλη. Δεν λέμε στην Παναγιά μας, Παναγιά μας τρέξε. Έχω αυτό το πρόβλημα με το παιδί. Ή έχω αυτό το πρόβλημα με την οικογένεια. Να της πούμε Παναγιά μας, Παναγία μας. Είναι θέλημα Θεού να γίνει αυτό. Αν είναι, κάν το Παναγία. Και θα στο κάνει Παναγιά. Γιατί είναι, ζει μέσα στην αγάπη του Υιού και Θεού μας, του Ιησού Χριστού. Ζει μέσα στο φως. Το φως διαλύει τα σκοτάδια. Το φως της γνώσης. Ποιο είναι το φως της γνώσης? Ο Χριστός μας. Γιατί δεν προβάλλουμε αυτόν? Βλέπουμε, έχουμε ακόμη και αυτό το κοσμικό φρόνημα. Μας έχει πιάσει και μέσα στην εκκλησία μας. Όλους μας έχει πιάσει. Κοιτάμε να μην προκαλέσουμε τον άλλον. Δεν πάμε μέσα στο ναό ως ασθενείς, ως αμαρτωλοί, ζητώντας να καθαρίσει, να βγάλει κανένα αγκαθάκι από την ψυχή μας ο Χριστός ή οι Άγιοι που παρίστανται εκείνη την ώρα. Να πάρουμε το δώρο, όπως έλεγε ο παππούλης, τα άγραφα κάθε φορά, σου δώσε δώρο η Αγία Παρασκευή. Τα την έβλεπε που ερχόταν και σου έδινε δώρο. Το είπε μένα δυο φορές. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, όπου ο παππούλης είδε και βίωσε αυτό που βίωσαν οι Απόστολοι. Το έβλεπε με τα μάτια του. Και εγώ δεν το πίστευα όταν το μετέφερε σε κάποιο γνωστό μου πρόσωπο. Αλλά μου έκανε εντύπωση η χαρά του εκείνη τη μέρα. Πετούσε, χόρευε. Να τον επικαλείστε τον Πατέρα Παναγιώτη. Άγιος είναι. Γιατί η καρπή της ψυχής του ήταν Άγιοι. Ήταν γλυκής η καρπή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, για παράδειγμα, το πόσο αγκάλιαζε τον πόνο του άλλου και τον έκανε δικό του. Τον τρόπο. Και το πόσο διακριτικά εισχωρούσε στην ψυχή του άλλου και άρχισε να βγάζει σιγά σιγά ως τέλειος χειρούργος τα αγκαθάκια. Σήμερα θέλουμε, περισσότεροι ζητάμε ένα πνευματικό ισχυρό και το έχουμε την κοσμική έννοια στο πνευματικό να είναι medium, να προβλέπει το μέλλον, να λέει τι θα κάνουμε, να μας στηρίζει. Δεν είναι αυτός ο πνευματικός. Εμείς δεν τον αντιμετωπίζαμε έτσι τον παππούλη μας. Εγώ απλώς ήθελα να είμαι κοντά του. Μου αρκούσε αυτό. Ο Κίμωνας
αρκούσε που ήταν που δίπλα του, που τον έβλεπε και ο παππούλης έβλεπε τον κείμενο. Αρκούσαν η ανταλλαγή των ματιών. Γράψαμε σε αυτό το τεύχος που κυκλοφορεί για τη Μαρία, όπου εγχειρίστηκε τότε με καρκίνο και ζήτησε την προστασία των Αγίων και είπε στο τέλος «Και εσύ παππούλη να έρθεις». Το ξέχασε όμως την προσευχή της, πήγαν όλα καλά και πήγε στα άγραφα. Και όταν ανέβηκε στα άγραφα η Μαρία, από Θεσσαλονίκη είναι, όταν ανέβηκε στα άγραφα, της λέει ο παππούλης, δεν χωρούσαν όλοι εκεί μέσα, λέει, όλους τους Αγίους κάλεσες. Και τους άρχισε να τις αριθμεί έναν προς έναν τους Αγίους. Λέει, παππούλη, ήσουν και εσύ εκεί. Καθόμουν κι εγώ σε μια γωνιά. Δεν έκρυβε αυτό που βίωνε ο παππούλης. Ούτε το έλεγε εγωιστικά. Το θεωρούσε κάτι φυσιολογικό, ότι ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι που ζουν στην αγιότητα ζουν ένα θαύμα, το θαύμα της ταπείνωσης. Και δεν θέλουν να τη χάσουν την αγιότητα, γι' αυτό μένουν συνεχώς στην ταπείνωση. Δεν γίνονται ηγέτες. Δεν καυχόνται για αυτό το δώρο που τους έδωσε ο Θεός. Μένουν στην ταπείνωση για να είναι κοντά στο Χριστό. Γιατί δώρο είναι ο Χριστός. Είχα ένα φίλο που μόλις έβγαινε ο παππούλης με το Ευαγγέλιο στη μικρή είσοδο που λέμε, έλεγε μια προσευχή απλή, «Χριστέ μου, αυτά που έχεις μέσα σε αυτό το βιβλίο που κρατάει ο παππούλης, βάλ' τα μέσα στην καρδιά μου και όχι να τα βάλεις μέσα στην καρδιά μου, να τα μάθεις, να με μάθεις, να με δασκαλέψεις για το πώς θα τα ακολουθώ. Εσύ είσαι δάσκαλος. Εγώ δεν ξέρω». Θυμήθηκα όταν μου είπε την προσευχή, δάκρυσα, ειλικρινά δάκρυσα. Αγνή προσευχή. Αυτά που έχεις μέσα σε αυτό το βιβλίο, το Ευαγγέλιο δηλαδή, αυτό που βγάλαμε, φέρ' τα μέσα στην ψυχή και κάνε τα βίωμα της ζωής μου, τρόπο ζωής. Αυτό λείπει, Χριστιανοί μου, σήμερα από όλους μας. Ασχολούμαστε με τα μηδαμινά, με το πώς θα γίνουμε καλά στο σώμα και δεν κοιτάμε την ψυχή. Ο Άγιος δεν ενδιαφερόταν για το σώμα του τόσο πολύ. Ενδιαφερόταν για την ψυχή και γι' αυτό έβλεπε στον Άγιο Παΐσιο. Πονούσε. Τον είδα για τελευταία φορά το 94. Αρχές του 94 ήταν ή τέλος του 93. Πονούσε. Είχε φρικτούς πόνους. Κι όμως το χαμόγελό του σε ανακούφιζε και δεν άφηνε να φανεί αυτό που βίωνε ο ίδιος μέσα. Κατάπινε τον πόνο του. Γιατί εκείνη την ώρα ένιωθε σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε παρουσία ανθρώπου κοντά του, την παρουσία του Θεού. Έτσι πρέπει να βλέπουμε τους συνανθρώπους μας. Ως επίσκεψη Θεού. Όλους. Όλους ανεξαιρέτως. Ακόμη και τους φωνιάδες και τους φωνιάδες. Πώς είδε το φωνιά τον αδελφού του, ο Άγιος Διονύσιος. Τον γλίτωσε και δέσουσε την ψυχούλα του. Αυτή να είναι η ζωή μας. Το πώς μέσω των άλλων θα καθαρίσουμε και τη δική μας ψυχή. Αυτό θα γίνει, γίνεται καθημερινό βίωμα. Τι έκανε ο Τρελογιάννης. Το θυμήθηκα γιατί σήμερα μου έλεγε ο φίλος μου ο Ηλίας από την Θεσσαλονίκη. Έκλαψα, λέει, τώρα βρήκα τον Τρελογιάννη και τον διάβαζα και άρχισα να κλαίω από σε κάθε ιστορία. Έκλαιγα από τη χαρά μου. Ένιωσα μέσα χαρά, ένιωσα σκύρτημα στην ψυχή μου. Τι έκανε ο Τρελογιάννης. Δούλευε για τις ψυχές των άλλων.
και χρησιμοποιούσε τα πάντα για τη γιατριά των ψυχών. Με διάκριση και προπαντός με ταπείνωση. Αυστηρός εκεί που έπρεπε. Κλόουν εκεί που έπρεπε στα παιδάκια στον παιδό. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Να γίνουμε τρελογιάννηδες, άνθρωποι της αγάπης, κουβαλητές του Λόγου του Θεού. Αυτό πρέπει να γίνει. Άνθρωποι της συγγνώμης, της αλληλεγγύης προς τον άλλον. Να ζούμε τότε στη χαρά του Χριστού μας, του αναλυφθέντος Χριστού μας σήμερα. Γιατί και εμείς θα αναλυφθούμε, θα φύγει η ψυχούλα μας κάποια στιγμή και το σώμα θα νεκρωθεί. Και ξέρετε, μιλούσα προχθές, λένε κάποιοι ότι η καύση λέει των νεκρών, το σε το έλεγα εκεί με έναν φίλο μου ιερέα, είναι λέει καλύτερη από την ταφή. Και αυτοί παρουσιάζονται ότι αγαπούν τη φύση και το ένα. Τα αντίθετα είναι. Το έργο της φύσης είναι τα σώματα να επιστρέφουν από εκεί που ξεκίνησαν. Γη. Χώμα είναι και το χώμα θα επιστρέψει. Γίνεται ανακύκλωση, ο κύκλος της ζωής. Η καύση τι είναι. Δεν αφήνεις αυτόν τον κύκλο, σταματάς τον κύκλο. Άρα είσαι εκείνη την ώρα αυτός που καίει το σώμα του ανθρώπου, αυτός που προτιμά την καύση αντί για την ταφή, ουσιαστικά έρχεται αντίθετος με το φυσικό περιβάλλον. Δεν πήραμε να κάψουμε την αγελάδα, την τρώμε όταν την καταναλώνουμε ή όταν ψοφήσει, τη θάβουμε. Γιατί? Για να γίνει η ανακύκλωση, να γίνει ο κύκλος της ζωής. Εμείς αυτόν τον σπάζουν και λένε και παρουσιάζονται ως φυσιολάτρες αυτοί και ότι είναι δήθεν σέβονται τη φύση. Ανόητοι είναι. Όπως ανόητος ήταν και αυτός που έβαλε και το έβαλε για ειδικό τέτοιο. Οι άνθρωποι λέει που είχαν κορονοϊό δεν το ήξερα αυτό. Το έμαθα τώρα. Μου το είπε ένας παππούλης που ήταν στα νεκροταφεία. Με εντολή του Πρωθυπουργού μας πρέπει να μένουν 10 χρόνια στο τάφο, μέσα σε νάιλον. Ξέρετε γιατί? Για να υπάρχει κορεσμός στα νεκροταφεία και να αρχίζουν να δουλεύουν οι αποτεφρώσεις. Αυτές οι πονηριές σκέφτονται αυτοί. Και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν τα καταλαβαίνουμε, δυστυχώς. Και πέφτουμε από το ένα σφάλμα στο άλλο. Συνεχώς, γιατί? Γιατί μας λείπει η αγάπη. Μας λείπει, χριστιανοί μου, η ελπίδα και το όραμα. Και μένουμε εδώ. Μένουμε στυλωμένοι στη γη. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι για το Θεό μας. Ποιο είναι αυτό το κάτι? Πήγαινε ο Τρελογιάννης και καθόταν σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, άρρωστους. Δεν ήταν μόνο ο Τρελογιάννης. Εγώ ήξερα τον Μητροπολίτη, τον Νέα Σμύρνη, τον Γεώργιο, τον Χρυσόστομο, ο οποίος έβαζε το καλογερικό σκουφάκι του και δεν πήγαινε, δεν έμενε στο Επισκοπείο τα βράδια, πήγαινε και εξυπηρετούσε ασθενείς στον Ευαγγελισμό, συνήθως στον Ευαγγελισμό αλλά και σε άλλα νοσοκομεία, που δεν είχαν κανέναν και παρουσιαζόταν ως μοναχός. Τους καθάριζε, τους φρόντισε όλο το βράδυ σαν αποκλειστική νοσοκόμα και αγρυπνούσε δίπλα τους. Και το πρωί πήγαινε στο γραφείο, κοιμότανε λίγο και άντε στο γραφείο πάλι και έκρυβε αυτή τη ζωή του. Ζητούσε από τους ιερείς του να του επιδείξουν ποιοι είναι οι φτωχοί φτωχές οικογένειες και τους βοήθησε πάρα πολλές φτωχές οικογένειες
πήγαινε και έτρωγε μαζί τους. Τους πήγαινε τρόφιμα, έτρωγε μαζί τους, βίωνε τα προβλήματά τους και τα έκανε δικά του. Και με την προσευχή του τα άφηνε στα πόδια του Χριστού και λυνόντουσαν. Αυτό κάνουν οι Άγιοι. Δεν είναι θαυματοποιοί με την έννοια αυτή που θέλουν να βλέπουμε σήμερα και προβάλλουν τα Mickey Mouse στα παιδιά. Οι Άγιοι τι είναι? Ζουν στον Παράδεισο, γεύονται τον Παράδεισο και μεταφέρουν τον Παράδεισο και σε αυτόν που τον πλησιάζει. Και ο Παράδεισος είναι πηγή Ιάσεως. Πώς θα το καταλάβουμε? Είναι πολύ λίγο. Ο Παράδεισος, η δίωση του Παραδείσου είναι πηγή ίασης, γιατριάς. Είναι η πηγή ανεξάντλητη, πηγή ευτυχίας. Και όλα, ευωδίας, θέλετε, ότι υπάρχει έναν Άγιο, έχει 10 χρόνια να πληθεί και ευωδιάζει. Περνάμε σήμερα που είχε κάψωνα και κάνουμε μπάνι το πρωί και το μεσημέρι βρωμάμε. Θα μου πει από τις τοξίνες, από το ένα. Όχι. Από την έλλειψη του Παραδείσου. Δεν βιώνουμε Παράδεισο. Δεν είμαστε κοντά σε Αγίους. Πώς να ευωδιάσουμε? Τα λείψανα των Αγίων. Πάμε και ευωδιάζουν. Και έχουν περάσει αιώνες. Και συνεχίζουν να ευωδιάζουν. Σε αυτούς που τους προσεγγίζουν πώς? Με ταπείνωση. Και η ευωδία τι δείχνει? Παρουσία του Αγίου. Θυμάμαι με τον πατέρα Παναγιώτη, όταν εκδικαζόταν η μήνυση που είχαμε κάνει τότε στο Μέγκα για τη βλάστημη ταινία του κώδικας Νταβίτσης που παίχτηκε και βλαστημούσε το Θεό, τον Άγιο Κωνσταντίνο κτλ. Ευωδίαζε όλη η αίθουσα. Από τι ευωδίαζε? Η παρουσία του πατρός Παναγιώτη έφερνε ευωδία. Κοιτάγανε να βρουν ποιοι και έλεγαν οι δικηγόροι απ' έξω με το κοσμικό φρόνημα. Κολόνες λέει βάλαν οι παπάδες και μυρίζει έτσι. Καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης ευωδίαζε ο χώρος. Ήταν η παρουσία των Αγίων. Ρώτησε τον παππούλη γιατί ευωδίαζε. Ήταν οι Άγιοι Τεσσαράκοντα, λέει, παιδί μαζί μας. Ήταν η μέρα που γινόταν το δικαστήριο, ήταν των Αγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων. 9 Μαρτίου. Το θυμάμαι. Τελείωσε το δικαστήριο, βγήκαμε έξω όλοι, πάει και η ευωδία. Αφού ήταν με τα ίδια πρόσωπα που ήταν μέσα, ήταν και έξω. Έξω όμως δεν ευωδίαζε. Τελείωσε το δικαστήριο, έφυγε η ευωδία. Έτσι είναι οι χριστιανοί μου. Σήμερα βρωμάμε γιατί δεν έχουμε μέσα αυτό το χαριτωμένο λόγο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, του αναλυφθέντος Ιησού Χριστού. Θα τον δούμε αύριο να ανεβαίνει ψηλά, θα γιορτάσουμε, θα τον δοξολογήσουμε κι εμείς. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός, θα ψάλουμε σε εκκλησιές μας. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι και πρέπει να τον ακολουθήσουμε. Πώς? Η ταπείνωση, η εξομολόγηση, τακτική εξομολόγηση, και να μην κάνουμε τίποτε χωρίς ευλογία. Ακόμη και λάθος να κάνουμε, όταν υπάρχει ευλογία, συγχωρείται. Γίνεται πιο μαλακό. Γι' αυτό, χριστιανοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να με συγχωρέσετε για αυτούς που έχω πληγώσει. Με το λόγο μου ήταν και μερικές φορές αυτοκριτικές, κριτικές, ιεροκατακρίσεις που λέει κάποιος φίλος εκεί που μου τα σέρνει, και καλά κάνει, για όλα είναι, τουλάχιστον να μην είμαι αιρετικός, όλα τα άλλα είναι, έχει δίκιο που λέει. Του βρήκα και γι' αυτό τον ευχαρίστησα σήμερα,
Όχι ηρωνικά. Τον ευχαρίστησα από το βάθος της ψυχής, γιατί κατάλαβα ότι ήδη δεν αναπαυόταν ο άνθρωπος. Και θέλει κάποιες εκπομπές να διαφέρουν. Να διαφέρει ο άλλος. Να δείχνει λόγο παρηγοριάς. Να πει όμως την κυρία Αλεξία που μεγαλώνει αυτή η γιαγιά, το ανάπηρο εγγονάκι της, τον Άγγελο, ότι μπορεί ο Χριστός να κάνει το θαύμα του. Αλλά και ποιο θα είναι το θαύμα? Να βρεθεί και αυτή και ο Άγγελος και τα παιδιά της όλοι στον Παράδεισο. Αυτό είναι το θαύμα. Μέσα από την υπομονή του καθενός απέναντι στο πρόσωπο του άλλου. Βλέπεις το παιδί, όταν το μεγαλώνει ο γονιός είναι καλά. Όταν όμως ο γονιός τον χρειαστεί που γερνάει, το παιδί του γυρίζει την πλάτη. Τότε που τον έχει ανάγκη ο γονιός, ο πατέρας, το παιδί, γιατί γέρασε, δεν μπορεί να σηκωθεί. Είναι κατάκητο στο κρεβάτι. Δεν μπορεί να δουλέψει. Ό,τι είχε να προσφέρει το πρόσφερε. Είτε κακό είτε καλό. Και βρέθηκε σε ανάγκη. Το παιδί τι κάνει? Πάψε ένα γεροκομείο. Έτσι λειτουργούμε. Μέσα από κοσμικό φρόνημα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μέσα ανθρώπους που χρήζουν ανάγκες και είναι μεστοί αγάπης. Ζουν μέσα στην αγάπη. Τους θαυμάζουν. Έχω αρκετούς τέτοιους φίλους. Σηκώνουν βαρύ σταυρό, αλλά γίνεται ελαφρύς φως, γιατί έχουν τον Χριστό μέσα. Και το σηκώνει ο Χριστός, όχι αυτοί. Και τους βλέπω πάντα με το χαμόγελο, πάντα με την αισιοδοξία, πάντα με το θετικό αυτό που φέρνουν και γεμίζει, βλέπεις μια παρουσία τους και γεμίζει το γραφείο σου, το σπίτι σου με μια θετική έτσι ενέργεια, ότι μπήκε κάποιος Άγιος μέσα, κάποιος άνθρωπος της υπομονής, της αγάπης, της ταπείνωσης. Άφησα λοιπόν για το τέλος μια ανακοίνωση. Έγινε κάτι εξαιρετικό αυτές τις μέρες. Ο στήλος Ορθοδοξίας και οι εκδόσεις Αγαθός Λόγος ανέλαβαν εξ ολοκλήρου την ανοικοδόμηση μιας ιεράς μονής. Μιας ιστορικής ιεράς μονής, γιατί ο ναός εκεί που υπάρχει είναι του Αγίου Γεωργίου, χρήζει διορθώσεων, θέλει επισκευή στέγη, θέλει δίπλα να βάλουμε, να γίνουν διάφορα έργα. Ανάλαβε ο στήλος Ορθοδοξίας και θα δημιουργήσουμε γι' αυτό ένα ιεραποστολικό, φιλανθρωπικό ίδρυμα, δεν ξέρω πώς θα το πούμε, και εκεί θα κάνουμε και συναντήσεις, κατηχητικές συναντήσεις. Και όταν το ολοκληρώσουμε το έργο, τότε θα το παραδώσουμε στην εκκλησία μας. Γιατί έτσι θα μείνει, θα έχει μια συνέχεια. Αλλιώς, το αναλάβαμε λοιπόν εξ ολοκλήρου, με τη βοήθεια, και θέλω να ευχαριστήσω πολλούς που συμπαραστάθηκαν, που βοήθησαν με τον τρόπο τους, με την ενίσχυση, με τον καλό τον λόγο, με όποιον τρόπο βοήθησαν, και αυτό το μοναστήρι, το οποίο έχει μια από τις πιο πλούσιες βιβλιοθήκες που υπάρχουν, γιατί ο πλούτος βρίσκεται σήμερα στο βιβλίο. Αυτό λοιπόν το μοναστήρι ανέλαβε ο στήλος Ορθοδοξίας και εκδόσεις Αγαθός Λόγους να φέρουν, να το τελειοποιήσουν, να το ολοκληρώσουν το έργο και να αποτελεί ένα κέντρο καταφυγής, ένα καταφύγιο θα λέγαμε, ψυχών, όπου θα βρίσκουν παρηγοριά και θα γνωρίζουν το Λόγο του Θεού από ανθρώπους Αγίους που θα έρχονται να τους μιλούν. Και όταν ολοκληρωθεί, όπως είπαμε, θα το παραδώσουμε στην Εκκλησία.
θα σας πω εν καιρό πώς μπορείτε να σταθείτε αρρωγοί κι εσείς, να βοηθήσετε να φέρουμε σε πέρας αυτό το έργο που ήδη αναλάβαμε. Αυτή ήταν και η έκπληξη, που αυτό το καλό νέο που κράτησε στο τέλος. Αυτό πιστεύουμε τη βοήθεια του Αγίου Γεωργίου, γιατί έχουν γίνει θαυμαστά γεγονότα μέχρι να φτάσουμε σε αυτό και να περατωθεί όλη αυτή η προσπάθεια, την οποία ξεκίνησε από έναν ιερέα, από τον Παπαγιώργη, που μας το πρότεινε και εμείς το αναλάβαμε. Μας είπε που υπάρχει, τι έκανε, και εμείς το αναλάβαμε. Ελπίζουμε να βοηθήσει ο Θεός να φέρουμε σε πέρας και αυτή την αποστολή. Να είστε όλοι καλά, να αγαπάει ο ένας τον άλλον, γιατί η αγάπη λείπει. Να λέει ο ένας τον άλλον καλό λόγο, γιατί ο καλός λόγος λείπει. Να δείχνει ο ένας τον άλλον ταπείνωση, γιατί η ταπείνωση λείπει. Να δίνει ο ένας τον άλλον την ελπίδα ότι ο Χριστός είναι αυτός που διορθώνει τα πάντα, γιατρεύει τα πάντα. Είναι ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου. Και σε αυτόν να αφήσουμε ολοκληρωτικά τη ζωή μας και να λέμε κάθε πρωί «Γεννηθεί το θέλημά σου», όπως στον ουρανό έτσι και σε μένα, στη γη που είμαι, γιατί είμαι μέρος της γης και σε όλη τη γη, αλλά και σε μένα που είμαι και εγώ ένα μικρό κομματάκι, ένα μυρμηγκάκι και ακόμη πιο μικρό σε αυτό που ονομάζεις γη. Να λειτουργώ με βάση το θέλημά σου, όποιο και να είναι αυτό. Αυτή την απλή προσευχή να κάνουμε και θα δείτε πόσο γλυκά και ωραία θα περνάει η μέρα. Και να αρχίζουμε 5 λεπτά, έλεγε ο πατήρ Παναγιώτης, 5 λεπτά, η ανάγνωση του Ευαγγελίου της ημέρας. Το μοιράσαμε το Ευαγγέλιο στα άλλα, 2 φορές. Μοιράσαμε το ψαλτήριο, 3, 4 φορές το ψαλτήριο. Πάλι θα το δώσουμε, γιατί αυξάνονται οι χριστιανοί και γι' αυτό ο Θεός δίνει ακόμη παρατάσεις σε όλα αυτά που θα πρόκειται να συμβούν. Παράταση στην παράταση. Θα λησμονούσα κάτι που μου έκανε εντύπωση και το είδα πνευματικά. Τον Ιούλιο έρχεται η γιορτή της Αγίας Παρασκευής και έγινε στο Αλκαροχώρι, εκεί στο μέρος που θαύτηκε ο ναός της Αγίας Παρασκευής για να γίνει διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης των αεροπλάνων. Έγινε σεισμοί και είπε ένας σεισμολόγος, ο Λέκας, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι μετασεισμοί από το 21. Δεν είναι, αγαπητέ μου σεισμολόγοι, μετασεισμοί. Είναι η προειδιοποίηση και η ενημέρωση της Αγίας Παρασκευής με αυτόν τον τρόπο, με τους 2 προσεισμούς, και μιλάμε ήταν προσεισμοί, ότι πρέπει να βγει το εκκλησάκι. Πρέπει, οι χριστιανοί επέτρεψαν σε αυτούς και έθαψαν το εκκλησάκι και είδαμε γεγονότα τότε, τα είχαμε περιγράψει. Θαύτηκε το εκκλησάκι και δεν υπάρχει σήμερα κάποιος να πει ότι εμείς θα το ξεθάψουμε και όχι να χαλάσουμε το διάδρομο. Θα το μεταφέρουμε εκ βάθρων, όσο και να αξίζει, όσα λεφτά και να χρειαστεί, να το μεταφέρουμε και να το βάλουμε σε μια πιο ωραία τοποθεσία. Να λειτουργείται το εκκλησάκι και να γιορτάζουμε την Αγία Παρασκευή μας. Αυτό να πει και ο Δεσπότης, ο Επιχώριος εκεί, αλλά και η κριτική. Και ο Θεός θα τους προστατεύσει από δεινά που τυχόν θα έρθουν στο νησί. Εγώ αυτό λέω. Γιατί σκεφτόμαστε διάφορα, ενώ τα απλά, οι προειδοποιήσεις του Θεού και των Αγίων, δεν τις λαμβάνουμε υπόψη. Οι σεισμοί στην Κρήτη και ειδικά εκεί στο Αλκαροχώρι έχουν να κάνουν με το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. Είτε το θέλουν κάποιοι, είτε κάποιοι άλλοι που τα ακούνε ξενίζουν τα αυτιά τους και λένε αυτές είναι σαχλαμάρες. Δεν είναι καθόλου σαχλαμάρες.
Εάν θέλουν αυτοί από το Αλκαλοχώρι να συνεχίσουν να έχουν τα σπιτάκια τους, να ζουν τη ζωή τους, αυτοί, όποια ζωή και να κάνουν, να φροντίσουν να βγάλουν το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. Έχουν νομάρχες, ηγέτες, βουλευτές, έχουν προέδρους, δεν ξέρω τι άλλο, έχουν υπουργούς, έχουν και πρωθυπουργό από την Κρήτη, να τον πιέσουν να δώσει χρήματα να βγει το εκκλησάκι, να ό,τι που θα, το έχουν θάψει κάτω από, τα, κάτω από τη γη, τον τόπο λατρείας των χριστιανών, το θάψανε. Και το ποιος το είπε αυτό? Η πρώτη σεισμή ήταν η ερμηνεία, παρουσιάστηκε Αγία Γερότησα Γαλακτία και τα είπε. Και τα εξήγησε τότε. Και τώρα πάλι η Αγία Παρασκευή μιλάει. Προσέξτε, καλή μου κριτική, όσοι είσαστε από την Κρήτη, γιατί θα έχει δεινά η Κρήτη αν δεν βγάλετε το εκκλησάκι. Μη σας φαίνεται περίεργο. Αυτή η σεισμή ήταν μήνυμα, προμήνυμα δεινών. Αν δεν γίνει αυτό που παρήγγειλε μέσα από τον τρόπο αυτό η Αγία Παρασκευή. Έτσι μιλάνε οι Άγιοι μας. Θα μου πείτε, θέλει το εκκλησάκι? Ναι, τη λεπτομέρεια κοιτούν οι Άγιοι. Και ξέρετε τι την πήραξε την Αγία Παρασκευή? Η προστασία που πρόσφερε σε όλη την περιοχή εκεί θαύτηκε κάτω από τη γη. Και την πείραξε περισσότερο ότι δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Κοίταξε μόνο να βγει καλό το αεροδρόμιο και να προσγειώνονται μεγαλύτερα αεροπλάνα για να έχουμε τουρισμό. Αυτό τους ένιωξε. Αυτό μας νοιάζει σήμερα. Τα κοσμικά. Να είστε λοιπόν όλοι καλά. Να είστε υγιή στο φρόνημα και στην ψυχή και να οδηγηθούμε πρώτα ο Θεός στο φως της Πεντηκοστής, στο φως της γνώσης. Να γιορτάσουμε την Πεντηκοστή όλοι μαζί ειρηνικά και όπως αρμόζει σε κάθε χριστιανό, με την ψυχή μας. Χαίρετε, καλοί μου χριστιανοί. Να είστε όλοι καλά. Για ποιον χτυπάει καμπάνα? Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής.